Μια ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον πολιτικό αναλυτή, τον καθηγητή, τον κύριο Στέργιο Κατηχορίτη. Ο Γιάννης θα μείνει στην κουβέντα. Καλησπέρα κύριε Κατηχορίτη. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Με ακούτε κύριε Κατηχορίτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα και να τη συνεχίσουμε μάλλον από εκεί που την είχαμε αφήσει και να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες, διότι έκαναν εντύπωση τα όσα είπατε και αναλύσατε την προηγούμενη φορά, και θα θέσω αμέσως το πρώτο ερώτημα για τα γεωστρατηγικά παιχνίδια των μεγάλων δυνάμεων στην πλάτη του προσφυγικού στη χώρα μας, σε σχέση και με τον τρόπο που παρουσιάζονται να αναλαμβάνουν δράση οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σας ακούμε κύριε Κατηχορίτη. Κοιτάξτε, το γεωπολιτικό στοιχείο και το γεωστρατηγικό στην όλη ιστορία του προσφυγικού είναι το κυρίαρχο. Είναι ακόλουθο και αποτέλεσμα είναι το προσφυγικό πρόβλημα το μεγάλο το οποίο δημιουργείται, αν θέλεις, μέσα στις λογικές της ανακατάταξης του αναδασμού, αν θέλετε, των συνόρων στις περιοχές αυτές που είναι κοντά σε εμάς. Η ιστορία άρχισε από την Αραβική Άνοιξη και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι διάφορες στρατηγικές της διέλευσης των σωλήνων πετρελαίου, στρατηγικές της τιμής των πετρελαίου, που ουσιαστικά βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο, έτσι, οικονομικό πόλεμο, πόλεμο με άλλους όρους. Άρα γεωοικονομικό πόλεμο θα μπορούσαμε να τον αποτυπώσουμε σε τίτλο. Ναι, θα μπορούσαμε, είναι ακριβώς, ναι, ακριβώς. Και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε τώρα, κύριε Κατηχορητή? Κάναμε την ανάλυση τώρα που βρισκόμαστε, αυτή τη στιγμή σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Βρισκόμαστε στις αρχικές εξελίξεις. Βρισκόμαστε στις αρχικές αυσημαχίες, θα έλεγα. Ο πυρήνας του πράγματος θα είναι πολύ πιο βαρύς από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι τόσο απλό όπως φάνηκε λίγο πιο πριν, ή ξεκίνησε, αν θέλετε, από την οικονομική κακεξία, από τα προβλήματα αυτά τα οποία βιώνουμε. Τι εννοείται πιο βαθύ, κύριε Κατηχορίτη? Εννοώ τα χειρότερα. Τα χειρότερα δεν έχουν αρχίσει και δεν έχουν φανεί ακόμα. Πώς να το ερμηνεύσουμε, αυτό, κύριε Κατηχορίτη? Ιδιαίτερα για μας τους Έλληνες εδώ, ναι, είναι τα χειρότερα, γιατί δεν μας φτάνει ότι είχαμε την απομόνωση, αν θέλετε, από τα τέτοια τραμπίνεκραν και την Αυστρία, Ουγγαρία, Τσεχία, που σκίσανε φράχτες. Τώρα έχουμε και την Ιταλική Συμμαχία, έτσι. Όπου η Ιταλία, Αλβανία, Μαυροβούνη δεν θέλουν την κατασκευή της Αδριατικής Οδού, γιατί φοβούνται ότι θα δημιουργηθεί από εκεί, από την περιοχή της Ανδριατικής, ένα άλλο ρεύμα μετακίνησης προσφύγων. Άλλη μία πύλη. Και γι' αυτό απομονώνουν και αυτή την Ελλάδα. Έτσι μένουμε μόνοι μας. Εμείς πώς θα βγούμε από την απομόνωση τώρα, κύριε Κατηχορίτη? Γιατί ή θα ακολουθήσουμε τον δρόμο που κάνουν και άλλες χώρες, ή κάτι το οποίο δεν έχουμε υλοποιήσει μέχρι αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, το πώς θα βγούμε από ένα τέτοιο θέμα, από μια τέτοια απομόνωση, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, και δεν θα μπορούσα να σας το πω σε έτσι απλά λεπτά, 2-3 λεπτά. Απλώς το μόνο που θα σας πω είναι το να το αντιμετωπίζουμε με τη θλίψη, ξέρω εγώ, και τη δυστυχία, με τα συναισθηματικού τύπου προβλήματα, και δεν βλέπουμε το βάθος του προβλήματος, που είναι πραγματικά το οικονομικό βάθος, ναι, έτσι, και η σύγκρουση μεγάλων δυνάμεων πάνω σε επίπεδο οικονομικό. Νομίζω ότι δεν κάνουμε καλά και καταλήγουμε, ας πούμε, σε κοινιάρικες στρατηγικές του τύπου, ας πούμε, ανοιχτά σύνορα και δεν ξέρω τι, και τέτοιες ιστορίες, οι οποίες υποκρύπτουν, αν θέλετε, και τη σοβαρότητα του πράγματος. Γιατί αν το προσφυγικό τελικά καταλήξει, όπως παλιά λέγαμε, έναν έκδοτο με δύο λέξεις, Αλβανός τουρίστας, και τώρα λέμε Σύριος επενδυτής, και βάζουμε και μια ταρίφα στο τι σημαίνει πρόσφυγα 250 χιλιάρικα να καταθέσει και αμέσως τελείωσε, καθάρισε, τότε δεν νομίζω ότι προσεγγίζουμε και πάρα πολύ σωστά, αν θέλετε, και στρατηγικά το πράγμα και τη δυστυχή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Κύριε Κατηχορίτη, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα επίσης είναι και η περίφημη χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θέλω να εστιάσουμε λίγο εκεί. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως ξέρετε, από το 2011 είχε προετοιμαστεί αυτή η λειτουργία των ΜΚΟ στην Ελλάδα και εξοπλίστηκαν νομικά με το νομοσχέδιο τότε, θα το θυμόσαστε, για τη χορήγηση ασύλου από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτου τότε.
και ήθελα αυτές τις οργανώσεις να βοηθούν, να συμμετέχουν, να έχουν διάφορα προνόμια πάνω στην όλη λειτουργία της υπόθεσης του ασύλου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το βάθος δεν είναι το 2016 που τώρα το λέμε, ας πούμε. Έχει πολύ μεγαλύτερο βάθος και κάποιοι σχεδίαζαν από πολύ πιο βαθύτερα την όλη ιστορία. Λοιπόν, σήμερα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που δεν ξέρουμε ποιος τις ελέγχει, πώς ελέγχονται, από πού και πού και πώς, διακινούν τεράστια ποσά, ειλικρινά τεράστια ποσά, και ουσιαστικά είναι αυτοί που ελέγχουν την όλη ιστορία. Από εκεί και πέρα δεν είναι εύκολο να σας πω, θέλει πάρα πολύ ψάξιμο το πράγμα, δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες προσφέρουν τεράστιο έργο, τεράστιο ανθρωπιστικό έργο, αυτό είναι γεγονός. Αλλά υπάρχουν και όλα εκείνα, να μην χρησιμοποιήσω λέξεις της αγοράς, τα οποία βγάζουν άπειρα λεφτά, μιλάμε για δισεκατομμύρια κυριολεκτικά, δεν είναι τόσο απλά τα κέρδη τα οποία βγάζουν, που είναι μέσα σε όλο αυτό το σύστημα και κάνουν κουμάντο τελικά. Και ποιος τους χρηματοδοτεί, λέτε? Ορίστε. Και ποιος τους χρηματοδοτεί, λέτε εσείς? Εκεί τα πράγματα είναι θολά. Εντελώς θολά. Εντελώς θολά. Μπορεί να υπάρχουν χρηματοδοτήσεις από υποτίθεται ευαίσθητους οργανώσεις που δεν μπορεί να δει στην άκρη τους, είναι από offshore περίεργες και που τελικά, ας πούμε, η πρωτογενή συσσόρευση να ξεκινάει από τελείως διαφορετικούς τρόπους και πηγές. Άσπρη, μαύρη και οτιδήποτε άλλο θέλετε, και να εμφανίζεται και να μπουγαδιάζεται σε τελευταία ανάλυση, να μπουγαδιάζεται σαν προσφορά. Μάλιστα. Έτσι, ανθρωπιστική. Τελευταίο ερώτημα. Και άλλα πράγματα που μπορούν να υποκρύπτονται πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Κατηχορίτη. Μπορείτε να εξηγήσετε την μη εμπλοκή, τουλάχιστον ενεργά και τόσο όσο θα περίμεναν κάποιοι, της ελληνικής μουσουλμανικής κοινότητας στο προσφυγικό? Κοιτάξτε, δηλαδή, εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μπέρδεμα. Η όλη ιστορία. Γιατί μάλλον μιλάμε για μια συνειδητή απουσία, έτσι? Ορίστε. Μάλλον μιλάμε για μια συνειδητή απουσία. Ναι. Κοιτάξτε. Το βάθος του ωκεανού είναι τα συμφέροντα. Όπως θα λέγαμε, είναι ο καπιταλισμός, ρε παιδιά, δεν το έχετε καταλάβει. Είναι ιμπεριαλιστικές κινήσεις και αναδασμοί και ανακατατάξεις πραγμάτων. Από εκεί και πέρα, το αν καλύπτονται οι διάφορες τούτου είδους κινήσεις με τα θρησκευτικά χαρακτηριστικά, αυτό θα πρέπει να μας βάλει σε ερωτηματικά και να μην κοιτάμε την επιφάνεια. Δεν είναι το θέμα τι λέει το Ισλάμ, τι λέει ο Χριστιανισμός ή τι διάφορα άλλα δόγματα. Είναι σαφώς ένα θέμα στο βαθμό που μπορεί να, αν θέλετε, να κάνει πολύ πιο επιθετικούς τους πιστούς. Αυτό όμως δεν είναι μέσα στη λογική αυτών των δογμάτων. Εγώ δεν έχω δει, έχω ταξιδέψει, έχω συμμετάσχει σε συνέδρια σε πανεπιστημιακό επίπεδο και στην Τεχεράνη και αλλού και στην Τουρκία. Δεν βλέπω και δεν έχω δει και δεν έχω διαβάσει, εν πάση περιπτώσει, να λέει να κόβεται κεφάλια. Καμία θρησκεία. Μάλιστα. Αντίθετα, λένε για την αγάπη, λένε για το πώς μπορεί να ανέβει ο άνθρωπος, αν θέλετε, πιο ψηλά πνευματικά, λένε για διάφορα πράγματα, αλλά όχι αυτό που λένε τις επιθετικότητες. Υπό την έννοια αυτή, οι διάφορες εδώ βρισκόμενες ομάδες Ισλαμιστών είναι, αν θέλετε, σε μια περίεργη κατάσταση και οι ίδιοι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Σαφές. Κύριε Κατηχορίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Σε μια πάρα πολύ μεγάλη αμηχανία, δηλαδή, γύρω από τα συμβαίνοντα, και δεν ξέρουν ποια θέση να πάρουν και οι ίδιοι. Μάλιστα. Οι πραγματικοί, εννοώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Κατηχορίτη. Φανατισμένες ομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γιάννη, και να κλείσουμε και να πάμε σε διαφημίσεις. Γεννήθηκε και το πρώτο μικρό κοριτσάκι εδώ στο κέντρο.